Μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή, να μας δώσεις ένα like και κυρίως να κάνεις κλικ στο καμπανάκι από κάτω για να λαβαίνεις άμεσα ό,τι ανεβάζουμε. Μπορούμε να φυλάξουμε τα κεφτεδάκια μας στην κατάψυξη χρησιμοποιώντας τις πλαστικές θήκες των αυγών αφού τις πλύνουμε σχολαστικά. Τα ταλαιπωρημένα πατώματα της κουζίνας και του μπάνιου θα καθαρίσουν και θα λάμψουν αν στο νερό σφουγγαρίσματος διαλύσουμε λίγη αμμονία. Για να αφαιρέσουμε τα κεριά από τα κυροπήγια, χωρίς να προκαλέσουμε ζημιές, τα βουτάμε για λίγη ώρα σε λεκάνη με καυτό νερό. Για να απομακρύνουμε άσχημες μυρωδιές από το σφουγγαράκι της κουζίνας, το βάζουμε σε διάλειμμα από νερό, χονδρό αλάτι και σόδα. Αν λεκιάσει το λευκό λινό τραπεζομάντιλο με κόκκινο κρασί, το αντίδοτο είναι το λευκό κρασί. Ρίχνουμε αμέσως πάνω στο λεκέ λίγο λευκό κρασί και το τρίβουμε. Για να μην μαυρίζουν γρήγορα τα ασημένια μαχαιροπύρουνα, βάζουμε μέσα στο κουτί ή στο συρτάρι που τα φυλάμε λίγη καμφορά. Τα σκόρδα μας θα διατηρηθούν πολύ αν τα φυλάξουμε σε βαζάκι που κλείνει ερμητικά στο ψυγείο. Επίσης, μπορούμε να καθαρίσουμε τα σκόρδα και να βάλουμε τις κελίδες μέσα σε βάζο που κλείνει ερμητικά με λάδι. Μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή, να μας δώσεις ένα like και κυρίως να κάνεις κλικ στο καμπανάκι από κάτω για να λαβαίνεις άμεσα ό,τι ανεβάζουμε.